Κύριε Χριστοφοράκη, και καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βουγγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, ξεκινήστε από όπου εσείς κρίνετε. Είναι τρία τα θέματα τα οποία έθεσα, έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κόσμος σήμερα θα έχει ιδιαίτερα, θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον το άμεσο, που είναι το market pass, που αφορά και μεγάλη μάζα του πληθυσμού. Έχει ανοίξει. Η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα τόσο πρωί, θα ανοίξει τη διάρκεια της ημέρας. Θα παραμείνει ανοιχτή έως και 31 Οκτωβρίου. Για ποιους όμως? Για τους πολίτες εκείνους που δεν έλαβαν market pass κατά την προηγούμενη φάση, που καταβάλλονταν για το market pass 1 δηλαδή, και για όσους επιθυμούν να αλλάξουν στοιχεία πληρωμής. Να το απλοποιήσουμε λίγο αυτό, να πούμε ότι λοιπόν ότι η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα και για όσους υποβάλλουν έτσι έως 25 Σεπτεμβρίου, εφόσον έχουν εκαθαριστεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβάλει, θα λάβουν το Market Pass στις 29 Σεπτεμβρίου. Για τους υπόλοιπους πολίτες, η καταβολή του Market Pass θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου. Επίσης, υποβάλλουν μόνο όσοι δεν έλαβαν το Market Pass στην προηγούμενη φάση, είτε γιατί δεν είχαν υποβάλει αίτηση, είτε γιατί δεν είχαν κριθεί δικαιούχοι. Ναι. Όσοι λοιπόν λάμβαναν market pass δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ξανά market pass. Μπορούν όμως δυνητικά, και εφόσον το επιθυμούν, να μπουν στην πλατφόρμα και να αλλάξουν είτε τον τρόπο που είχαν επιλέξει να πληρώνονται, δηλαδή αν είχαν επιλέξει ILD κάρτα να επιλέξουν την κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού ή και το ανάποδο, είτε να αλλάξουν το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που καταβάλλονταν τα χρήματα στο προηγούμενο διάστημα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση οι παλιοί δικαιούχοι πρέπει να ξαναμπούν. Και να πούμε εδώ και μια ανακρίβεια του Υπουργείου, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Σε προηγούμενες ανακοινώσεις επίσημες από τα στόματα του Υπουργού είχε υποθεί ότι και αυτοί που υπέβαλαν αίτηση και δεν κρίθηκαν δικαιούχοι στην προηγούμενη φάση δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα επέλεξαν οι αιτήσεις να ισχύουν μόνο για όσους έλαβαν χρήματα και οι υπόλοιποι να ξαναυποβάλουν. Να το τονίσουμε λοιπόν αυτό, γιατί το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι δεν κάνουν αίτηση μόνο αυτοί που έλαβαν χρήματα την προηγούμενη φορά. Είχαν κριθεί δικαιούχοι. Mm. Τα εισοδηματικά κριτήρια έτσι πολύ γρήγορα, και νομίζω ότι ο κόσμος τα γνωρίζει πλέον. Μα θα το πάρουν όλοι, γιατί ακούστηκαν και διάφορα ότι ξέρετε, εδώ μετά τις ζημιές και στην Θεσσαλία, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ότι τα πράγματα διαφορετικά θα κριθούν και με άλλα κριτήρια και ίσως να μην μπουν μέσα νέοι δικαιούχοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σε αυτό πάνω έχουμε κάποια δεδομένα? Για την περιοχή της Θεσσαλίας εννοείται, αν υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια? Όχι, είπανε ότι εξαιτίας του ότι έχουμε νέα προβλήματα και ότι πρέπει πολλά χρήματα από τον προϋπολογισμό να κατευθυνθούν προς την περιοχή της Θεσσαλίας για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι καταστροφές, να ενισχυθούν οι οικοκυριά, ότι ενδεχόμενα να μην βάλουν πολλούς δικαιούχους στις νέες δηλώσεις για το Market Pass, ότι να υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν άλλα κριτήρια. Αυτό ισχύει? Όχι, όχι. Έχει βγει απόφαση, έχει περάσει διάταξη στη Βουλή. Αυτό δεν ισχύει. Ισχύει ότι μονομελές νοικοκυριό το εισοδηματικό κριτήριο είναι 16.000 ευρώ. Για οικογένεια με δύο μέλη το κριτήριο είναι 24.000 ευρώ. Και αυτό το κριτήριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Αυτό που άλλαξε είναι ουσιαστικά ότι μπήκε ένα τέλος στη φημολογία που υπήρχε, στην έντονη φημολογία που υπήρχε, ότι το Market Pass θα είχε μια παράταση, αν θέλετε, για δύο μήνες ακόμα. Δηλαδή θα έμπαιναν και οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος στην περίοδο της επιδότησης. Αυτό το ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν μπορεί να γίνει, και αυτό γιατί πλέον οι πλημμύρες στη Θεσσαλία δημιούργησαν άλλες ανάγκες να κατευθυνθούν τα χρήματα του προπολογισμού. Άρα λοιπόν θα είναι το τελευταίο. Θα είναι το τελευταίο, ακριβώς. Αυτό άλλαξε. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο και δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί έχει ψηφιστεί από την νομοθετική διάταξη. Άρα ο κόσμος να γνωρίζει τα 22 έως 100 ευρώ που δικαιούται με τα κριτήρια που σας ανέφερα πριν, θα τα λάβει κανονικά στις ημερομηνίες που έχει ήδη ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Για τις ημερομηνίες, ας πούμε περίπου στις ημερομηνίες, γιατί πάντα φοβάμαι τις ημερομηνίες της πληρωμής του δημοσίου, ότι δεν θα είναι ακριβώς εκεί. Το έχουμε συνηθίσει εξάλλου.
κάποιες μέρες καθυστέρηση είναι πιθανό να έρθουν, όμως τα χρήματα θα καταβληθούν. Ναι, σωστά το λέτε. Αυτό είναι ένα συνήθες φαινόμενο. Αναφορικά τώρα με το Youth Pass, γιατί και στο παρελθόν σας είχα ξαναρωτήσει, είχε ανακοινωθεί ότι, ξέρετε, όσοι κλείνουν τα 18 θα πάρουν ένα επίδομα, μια ενίσχυση, να το πω διαφορετικά και καλύτερα, στα 150 ευρώ. Τώρα λένε, βάσει της κοινής ανακοίνωσης των Υπουργείων Οικονομίας Εσωτερικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι, ξέρετε, θα δοθούν αυτά τα 150 ευρώ σε 200 περίπου χιλιάδες νέους, 18 και 19 ετών. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα που λέει, εφόσον την προηγούμενη χρονιά έχετε κάνει την δήλωση, τότε θα πάρετε τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, αυτός που ακόμα δεν τα έχει κλείσει, αυτός που έκλεισε φέτος το 23 τα 18, θα πρέπει να κάνει αίτηση, να υποβάλει αίτηση για να πάρει τα 150 ευρώ το 24. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Λοιπόν, μπορούν να κάνουν αίτηση νέοι που έχουν συμπλήρωσαν είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1η-1η του 22 έως 31-12 του 22. Άρα λοιπόν όσοι έκλεισαν το 18ο έτος τους μέσα στο 23 θα πάνε του χρόνου να υποβάλουν την πρώτη αίτηση, την αίτησή τους. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι πάλι με ανακοίνωση, γιατί επειδή το διάστημα είναι μεγάλο, θέλω να κρατάμε μικρό καλάθι προς την ημερομηνία. Ναι, σωστά. Νομίζω ότι παίζεται αυτό το θέμα. Ναι. Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Youth Pass. Η πλατφόρμα θα είναι και αυτή όπως το Market Pass στο vouchers.gov.gr. Μπορούν οι πολίτες, οι νέοι μάλλον, να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μόνοι τους με κωδικούς TaxisNet, είτε πηγαίνοντας σε κάποιο ΚΕΠ. Όποιος υποβάλει αίτηση φέτος, δηλαδή όποιος συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του από 1η-1η έως 31-12 του 22, υποβάλλοντας την αίτηση θα λάβει μια άλλη ψηφιακή κάρτα με 150 ευρώ, την οποία μπορεί να την εξαργυρώσει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, ενώ του χρόνου, με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου, την κοινή ανακοίνωση, του χρόνου θα ενεργοποιηθεί ξανά η κάρτα του με άλλα 150 ευρώ στην συμπλήρωση των 19 ετών. Όσοι τώρα δεν... Συγγνώμη, δηλαδή θα πάρουν και στα 18 150 και στα 19 150. Όπως είναι γραμμένο το δελτίο τύπου, αυτό ακριβώς εννοείται και... όχι εννοείται, αυτό ακριβώς αναφέρεται και εγώ... Έμεινα έκπληκτος διαβάζοντάς το, γιατί ξέραμε μέχρι τώρα ότι είναι 150 ευρώ άπαξ. Ναι. Διαφορά στο 18ο έτος. Μάλιστα αναφέρεται ότι όσοι δεν είχαν κάνει αίτηση στο 18ο έτος, στη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, όμως θα λάβουν μία φορά την επιταγή, αντί για δύο, που θα λάβουν οι υπόλοιποι δικαιούς. Και θα πάρουν δηλαδή 300 ευρώ. Όχι, χάνοντας όμως 19 ρητές, να το πούμε έτσι, 19 χρόνια, χάνοντας όμως το προηγούμενο... Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Χριστοφοράκη, γιατί μου έρχεται μήνυμα τώρα εδώ και έχουν μπερδευτεί οι άνθρωποι με τις ημερομηνίες. Λέει, απλά, ας μην λέμε 1η-1η, 31η-1η κλπ, 12, τέλος πάντων, και 31-12 κλπ. Λένε, οι νέοι οι οποίοι πέρυσι έκλεισαν είτε τα 18 είτε τα 19... Δεν το ξέρανε όμως, δεν είχε ανοίξει καμία πλατφόρμα το 22 για να υποβάλουν χαρτιά, να υποβάλουν αίτηση. Οι 18άριδες και οι 19άριδες με γενέθλια το 2022 υποβάλουν το 23 την αίτηση για να πάρουν τα λεφτά το 24. Με τέτοιες ημερομηνίες, πείτε το για να το καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, οι 18άριδες και οι 19άριδες του 22 υποβάλουν αίτηση από τις 9 Νοεμβρίου και μετά για να λάβουν τα χρήματα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 23. Μάλιστα. Οι 18άριδες και οι 19άριδες του 23 υποβάλλουν αίτηση από πότε? Θεωρητικά στο 24. Θεωρητικά στο 24 του χρόνου, δηλαδή, για να πάρουν ενδεχόμενα το Δεκέμβρη του 24 αυτά τα 150 ευρώ.
όποιος έκλεισε τα 18 το 22 θα καταθέσει, μπορεί να καταθέσει και για την αίτησή του για τα 18 φέτος, για τα 19 του το 2024, έτσι το καταλαβαίνω. Στα 19 του, όποιος υποβάλει αίτηση στα 18 τώρα και ενεργοποιηθεί η κάρτα, στα 19 του δεν θα ξαναυποβάλει αίτηση. Θα τα πάρει. Ωραία. Με 150 Μάλιστα. ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Να πούμε εδώ επίσης για τους νέους, επειδή φαντάζομαι υπάρχει αγωνία, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Πρέπει απλά να είναι φορολογική κάτοικη Ελλάδος και κανένα άλλο κριτήριο. Δηλαδή, οι δικαιούχοι του Youth Pass είναι φορολογική κάτοικη Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει 101% της ηλικίας τους και υποβάλλουν την αίτηση. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Πάντως, εγώ το κρατάω αυτό, αλλά πάντως με πάρα πολλές, αν θέλετε, εξαγγελίες τους προηγούμενους μήνες για το περίφημο αυτό Youth Pass, αλλά για τους νέους και για αυτή την ενίσχυση, που δεν ξέρουμε τελικά τι θα ισχύει από χρονιά σε χρονιά, γιατί αυτά τα οποία λέμε και φαίνονται στην ανακοίνωση δεν έχουν πάρα πολλές διευκρινήσεις, όπως λέτε και εσείς, για να ξέρουμε τι ακριβώς θα επικρατήσει, θα υιοθετηθεί τελικά και για το 23 και για το 24, έτσι. Έτσι ακριβώς, και επειδή το διάστημα, ξαναλέω, έως 9 Νοεμβρίου είναι αρκετά μεγάλο, καλό θα είναι να το επικαιροποιήσουμε την σημερινή μας κουβέντα, πλησιάζοντας τις ημερομηνίες που θα ανοίξει το Youth Pass. Φαντάζομαι θα έχουν βγει και νεότερες οδηγίες και πιο επικαιροποιημένες οδηγίες, να το πω έτσι σωστά. Εντάξει, θα πάμε εκεί κατά τις 11 του Νοέμβρη για να ξέρουμε αν έχει ανοίξει η πλατφόρμα ή δεν έχει ανοίξει. Γιατί και σήμερα οι περισσότεροι λένε από νωρίς το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα και τώρα εσύ μας λέτε για το Market Pass ότι η πλατφόρμα ακόμα δεν έχει ανοίξει. Θα ανοίξει κάπου στη διάρκεια της ημέρας. Πριν βγούμε στον αέρα, δοκίμασα να δω αν είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Δεν είναι ανοιχτή. Αν άνοιξε τώρα όση ώρα μέσα στον αέρα ή λίγο μετά που δοκίμασα εγώ, θα ανοίξει πάντως σήμερα η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Τονίζω ξανά για τον κόσμο για να μην κάνει αιτήσεις χωρίς νόημα. Όσοι ήταν δικαιούχοι στο προηγούμενο Market Pass, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουν έτσι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, μόνο αν υπάρχουν αλλαγές μέχρι και τις 25 του Σεπτέμβρη. Στον καθένα από εμάς που είμαστε, ας πούμε, υπαλλήλοι, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την κρατική επιδότηση στην Αγγλία, η οποία εφαρμόστηκε πέρυσι, σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν θα είναι ίδια φέτος, γιατί και ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι ναι, μεν το επίδομα θα δοθεί όπως πέρυσι, σε εκείνη την περίφημη συνέντευξή του, αλλά με κάποιες διαχειριστικού τύπου αλλαγές, κατάργηση της χορήγησης διπλού επιδόματος για τη μετατροπή του καυστήρα από φυσικό αερίο σε πετρέλαιο, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με πέρυσι, και δεν ξέρω και τι άλλο, και αν είπε μόνο το ένα ή έπρεπε να πει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, να πούμε ότι μετά τις καταστροφικές... Πάρτε το βέβαια από την αρχή, έτσι. Ναι. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έγιναν στην Θεσσαλία, έχει αλλάξει όλος ο σχεδιασμός, η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, η κατεύθυνση πλέον του πλεονάσματος. Για να σας πω, ίσως είναι και λογικό, είναι η Θεσσαλία. Άρα λοιπόν κάποια επιδόματα που πιθανότατα είχαν προγραμματιστεί, κάποιες επιδοματικές πολιτικές που είχαν ετοιμαστεί να περάσουν οριζόντια ή κάποιες κατηγορίες πολιτών οικονομικά ευάλωτοι, θα αλλάξουν. Στα πλαίσια αυτά, να θυμίσουμε ότι πέρσι υπήρχε λόγω της αυξημένης τιμής των καυστήρων μια επιδότηση οριζόντια για όλους τους πολίτες στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης που ήταν 12 ή 15 λεπτά ανά λίτρο. Ήταν ιδιαίτερα σημαντική, μείωνε πάρα πολύ σημαντικά το κόστος του πετρελαίου, όπως αυτό έφτανε στο πετρελαίο θέρμανση, όπως αυτό έφτανε στον τελικό καταναλωτή. Φέτος όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι δεν θα ισχύσει συγκεκριμένη επιδότηση και οι δικαιούχοι του επιδόματος, η επιδότηση θέρμανσης, να το πούμε απλά, θα περιοριστεί στους δικαιούχους, όπως αυτοί θα καθοριστούν με τις αιτήσεις που θα υποβάλουν, ενώ ταυτόχρονα αλλάζουν τα δεδομένα με τις διπλές επιδοτήσεις. Στις περιπτώσεις εκείνες που άλλαζαν οι πολίτες τρόπο, μάλλον καύσιμο, για να θερμανθούν τα σπίτια τους, με έμφαση στο φυσικό αέριο, μιας και οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ανέβει.
Να πάμε δηλαδή σε μια πιο σφιχτή επιδοματική πολιτική στο πετρέλαιο θέρμανσης, κατευθυνόμενη και πάλι σε πιο ευάλωτους οικονομικά πολίτες και όχι οριζόντια όπως ήταν το μέτρο, το συγκεκριμένο μέτρο, την περσινή χρονιά. Καλά, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εξειδικεύοντας και φτάνοντας το Υπουργείο μέχρι εκεί κοντά τις 15 του Οκτώβρη θα μας πει παλιοί, καινούργοι κλπ, γιατί και οι παλιοί έχουν να λαμβάνουν από τα πέρυσι και οι καινούργοι ενδεχόμενα, να δούμε ποιοι θα είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις που θα βάλει το Υπουργείο και πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Οικονομικών και ο νέος Υπουργός ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Πάντως πριν σας αποχαιρετήσω να δώσω μια χρηστική πληροφορία με την βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του Νικόλα του Σφακιανάκη. Μπήκε μέσα στην πλατφόρμα, άνοιξε για το Market Pass. Ναι, το είδε, το τσέκαρε για να μας δώσει έτσι τα δεδομένα για αυτή την ώρα που μιλάμε στον αέρα, αλλά για τους καινούριους δικαιούχους. Να καταθέσω και εγώ μια άποψη με χρόνια εμπειρίας. Πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα την κοιτάμε, δεν την ακουμπάμε. Από την επόμενη μέρα και μετά αρχίζουμε να κάνουμε τις συζητήσεις μας, γιατί η πρώτη μέρα πάντα έχει αριθμίες η πλατφόρμα. Α, και μπλοκάρει. Πόσο δίκιο έχετε. Νομίζω ότι είναι το βασικότερο από όλα. Την πλατφόρμα που σήμερα ανοίγει δεν την ακουμπάμε, γιατί μπορεί σε δύο ώρες να έχει πέσει. Αυτό είναι κάτι ναι, που το είχαμε ζήσει όλο το 22 και το 23, όποτε άνοιξε η πλατφόρμα. Σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.